Sport News 90,1. Φίλοι μου, η ώρα είναι 8 και 24 λεπτά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε και την πρώτη μας συνέντευξη με έναν φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καζάκη. Ο Δημήτρης ο Καζάκης είναι οικονομολόγος, επικεφαλής στο Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Προέρχεται και εκείνος, όπως και ο Μιλών, από το κίνημα των πλατιών. Και να είμαστε λοιπόν, καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα λοιπόν, να είσαι καλά, και προέρχεσαι από το συνέδριο, το πέμπτο συνέδριο, περιχαρής νομίζω, διότι συγκρίνω εικόνα και από άλλα συνέδρια. Λοιπόν, ήσουν στα χάη σου προχθές. Λοιπόν, τώρα, τι αλλάζει από το συνέδριο αυτό? Το ΕΠΑΜ δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι από την άποψη της ειδική διακήρυξη, το τι επιδιώκει. Η βασική του αποστολή παραμένει η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι ότι το ΕΠΑΜ πλέον έχει οριμάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απέκτησε, να το πούμε έτσι, μια οργανωτική δομή τέτοια που μπορεί να δίνει αποτελέσματα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ναι. Και έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και μέσω του προγραμματός του να αναδειχθεί σε δύναμη πολιτικής εξουσίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, που έβγαλε το συνέδριο. Θα μεταφέρω ένα απόσπασμα από την εισήγησή σου, μάλλον χαιρετισμός τι είναι. Το ΕΠΑΜ είναι το μόνο πολιτικό σχήμα που γεννήθηκε ως τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Την εποχή που ξεκινούσε η μεγαλύτερη δοκιμασία του ελληνικού λαού, τουλάχιστον στη νεότερη ιστορία του. Δεν γεννήθηκε από παρθενογέννηση, αλλά δεν υπήρξε προϊόν του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς. Αντίθετα, υπήρξε διαλεκτική άρνηση του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Το ΕΠΑΜ γεννήθηκε χωρίς προπατορικό αμάρτημα και χωρίς κανένας είδους πολιτική ιδεολογική πρίκα. Ξεκίνησε να οργανώνεται από μηδενικής βάσης, χωρίς πλάτες, χωρίς μέσα, με μόνο όπλο την πίστη στο δίκαιο και την αφοσίωση των αγωνιστών του στην ελευθερία της πατρίδος. Όμως, έχω και ένα σκοπτικό, πριν απαντήσεις, είναι, ας μην πω πιανού, κατόπιν. Κόμμα είναι ο μας ανθρώπων, θα καταλάβεις από ό,τι ειδότων να αναγιγνώσκωση και να ορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, ήτινες εννοούμενοι υπό ένα αρχηγό ή ονδήποτε ζητούσι, να αναβιβάσωσιν αυτόν διαπαντός μέσου ή στην έδρα του Πρωθυπουργού, ή να παράσχει αυτής τα μέσα να ζώσιν χωρίς να σκάπτωσιν. Έχεις καταλάβει τον συγγραφέα? Ναι, Ροΐδης, λοιπόν, Εμμανουήλ Ροΐδης. Τι είναι τώρα το ΕΠΑΜ από τα δυο, αυτά που διάβασα πιο πριν ή αυτά που λέει ο Ροΐδης? Δεν νομίζω πλέον υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα, τουλάχιστον που έχει γνωρίσει το ΕΠΑΜ, που να εντάξει το ΕΠΑΜ σε αυτή την κατηγορία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι. Δεν παλεύουν για να μπουν στη Βουλή ή να βγουν στην κυβέρνηση, παλεύουν για να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς. Και απόδειξη αυτού του πράγματος είναι το ψήφισμα του συνεδρίου, που είναι πρωτοφανές για τα πολιτικά χρονικά της χώρας, δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Όπου με βάση το ψήφισμα υπάρχει μια το ψήφισμα αυτό δίνει... Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και οι φίλοι μας ακροατές επίσης να μπορείς... Είναι νομική δέσμευση. Είναι νομική δέσμευση, όπως λέγεται. Μπορείς να μεταφέρεις τα άρθρα αυτής της νομικής δέσμευσης. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Μην το διαβάσουμε αυτή τη στιγμή. Πόσα σημεία είναι? 14. Δεν είναι με πολλά τα 14 σημεία. Όχι, καλύτερα να το διαβάσουμε για να μην το κουβεντιάσουμε. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία, να πούμε ποια είναι. Η ουσία είναι ότι στη δέσμευση αυτή το ΕΠΑΜ με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει βασικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει όλος ο κόσμος. Δηλαδή
σχετικά χρέη, το πρόβλημα της επαναφοράς των συντάξεων και των αμοιβών, τα εργασιακά, την απαλλαγή από την εφορία, όλα αυτά τα πράγματα θα παρουσιαστεί, επειδή δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη. Νομίζω σήμερα ή αύριο θα αναρτηθεί στο κεντρικό site. Θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου σχετικά με την παρουσίαση. Η ουσία ποια είναι τώρα της δέσμευσης. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα, όπως μας λέει πολλοί κόσμος, καλά, μας τα λέγανε κι άλλοι, αλλά ποιος μας ξέρει, ποιος μας λέει ότι δεν θα μας πουλήσετε κι εσείς. Απέναντι σε αυτό το, να το πούμε το έτσι, πρόβλημα της δυσπιστίας, θα έλεγα. Ναι, ακριβώς. Αυτό απαντάει αυτή η νομική δέσμευση. Η νομική δέσμευση λέει ότι αυτά τα 14 ζητήματα που βάζει, που είναι αυτά, είναι απαλλαγή από, από τους φόρους, κατάργηση του ΦΠΑ, μάλλον μείωση του ΦΠΑ, αμοιβές και μισθή, τα εργασιακά, απαλλαγή από τα ιδιωτικά χρέη, προστασία των καταθέσεων των αποταμιευτών, αποζημιώσεις κτλ. Για όσους χάσανε σπίτια ή ακίνητα, να αποκατασταθεί η ιδιοκτησία τους. Αναφέρεστε και στους ομολογιούχους. Και στους ομολογιούχους και όσους χάσαν τα σπίτια τους από πληστηριασμούς τραπεζών, εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων και φυσικά επενδυτικών κεφαλαίων. Λοιπόν, να επανέλθουν ως προϊόν εγκλήματος χωρίς αποζημίωση σε αυτούς που τα πήραν ή που παίξανε με αυτά τα κίνητα, να επανέλθουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Όπως επίσης το σύνολο της δημόσιας περιουσίας, η οποία έχει χωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τα περίφημα τα ταμεία, από το ΤΑΙΠΕΡ και τα υπόλοιπα ταμεία που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του νόμου, και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, διότι είναι προϊόν εγκλήματος, είναι προϊόν κατοχής, και άρα αυτοί που παίξανε σε βάρος του ελληνικού λαού, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδοσκοπήσουν με αγορές και ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας, απλά θα χάσουν τα λεφτά τους. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις συνδέονται με το εξής. Πρώτον, σε περίπτωση που το ΕΠΑΜ συμμετέχει ή είναι στην κυβέρνηση, αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες, ανεξάρτητα τώρα αν είναι σε συμμαχική κυβέρνηση ή όχι. Ναι. Λοιπόν, αναλάβει και εντός τριμήνου βρεθεί σε αδυναμία να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις εντός τριμήνου από την ανάληψη των κυβερνητικών ευθυνών, τότε το ΕΠΑΜ δηλώνει υπεύθυνα ότι όσα μέλη του κατέχουν κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές θέσεις θα παραιτηθούν άμεσα. Λοιπόν, ακόμη και αν η κυβέρνηση αυτή δεν είναι δική μας, δηλαδή συμμετέχουμε στη συμμαχική κυβέρνηση με τα προγράμματα αυτά, θα τη ρίξουμε την κυβέρνηση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι θα υπάρχει πρόγραμμα 100 ημερών και αν υλοποιηθεί, δεν εκτελέστη. Εάν μέσα σε 3 μήνες δεν έχουν αυτά μπει στην πράξη, σημαίνει θα παραιτηθεί το ΕΠΑΜ. Δηλαδή τουλάχιστον να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα, ούτε να επιτρέψει σε κάποια κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να επιβάλλει άλλες πολιτικές ή να πουλήσει τον κόσμο όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεύτερο, σε περίπτωση που το ΕΠΑΜ δεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, αυτές τις δεσμεύσεις του συγκεκριμένη περίπτωση, αθετήσει μάλλον τις δεσμεύσεις του, τις αθετήσει, τότε ανεπιφύλακτα δηλώνει από τώρα ότι διαπράττει εξαπάτηση ψηφοφόρων και το σύνολο της κοινωνικής του ομάδας όσων εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του αλλά και η ηγεσία του ΕΠΑΜ ανεπιφύλακτα αποδέχεται την ποινική δίωξη εναντίον της. Και τρίτο, σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο το ΕΠΑΜ συνδράμει στις συνέχεια της ίδιας πολιτικής και της μνημονιακής κατοχής της χώρας, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε δεν είναι στην κυβέρνηση κτλ., συνδράμει, τότε δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι διαπράττει σφετερισμό λαϊκής εντολής και έγκλημα εσχάτης προδοσίας σε βάρος του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Και θα πρέπει να διωχθεί ποινικά για αυτά τα αδικήματα για τα οποία δεν θα οι βουλευτές, όσοι
όσοι έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ, αλλά και η ηγεσία του ΕΠΑΜ, δεν θα χρησιμοποιήσει κανένας είδους ασυλία ή οποιοδήποτε. Θα είναι, είναι ομολογή ενοχής εκ των προτέρων, να το πούμε έτσι. Επίσης, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η νομική δέσμευση αυτή περιλαμβάνει μια ποινική ρήτρα που είναι για μας μια εξασφάλιση, να το πούμε έτσι, εξασφάλιση. Μια διασφάλιση. Ότι, μια διασφάλιση, μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, που λέει το εξής απλό πράγμα, ότι σε περίπτωση που, που αθετήσει τις δεσμεύσεις από τις δεσμεύσεις αυτές στο ΕΠΑΜ, πολύ περισσότερο συνδράμει στις συνέχειες πολιτικής, τότε αποδέχεται τη δίμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των μελών της ηγεσίας του ΕΠΑΜ, αλλά και του συνόλου όσων έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ, τη δίμευση των περιουσιακών του στοιχείων υπέρ του ελληνικού λαού. Αυτό ως ποινική ρήτρα για να μην αθετηθούν οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Αυτή στην πραγματικότητα είναι νομικά, να το πούμε έτσι, ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό με τον ελληνικό λαό. Αυτό, γι' αυτό μπαίνει και η ποινική ρήτρα. Όλα αυτά, άλλωστε, ναι, συνέχισε. Άλλωστε, αυτό διεκδικούμε και για τους άλλους εμείς. Δηλαδή, τι λέμε, ότι μια βασική αρχή δική μας, εξ αρχής, δηλαδή από την εποχή της ιδρυτικής του ΕΠΑΜ, είναι ότι στον βαθμό που έχουμε δυνατότητα, δηλαδή βρεθούμε στη κυβέρνηση, θα ασκήσουμε δίωξη εναντίον όσων εγκλημάτισαν σε βάρος του ελληνικού λαού, διαπράττοντας εγκλήματα σχετικά της προδοσίας, με βάση τον ποινικό κώδικα, και εσφετερίστηκαν την εξουσία με βάση το Σύνταγμα 120 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Άρα, και φυσικά να δημευτεί η περιουσία τους προς όφελος του ελληνικού λαού, φυσικά πάντα. Εννοείς, λοιπόν, όπου και αν βρίσκονται, δηλαδή στο σώμα όπου της... Όπου και αν βρίσκονται, όποιες και αν είναι. Στο σώμα της δικαιοσύνης, παντού. Όποιος έχει συνδράμει άμεσα, με υπογραφή, η στήριξη άμεσα, λοιπόν, στους μνημονιακούς νόμους, δανειακές συμβάσεις και όλα αυτά που συνθέτουν το μνημονιακό καθεστώς κατοχής, οφείλει να αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη, την ποινική δικαιοσύνη για σφετερισμό της ουσίας και πράξεις εσχάτης προδοσίας με βάση τον ποινικό κώδικα. Εφόσον, και φυσικά και να αντιμετωπίσει την περιουσία του. Εφόσον λοιπόν τα λέμε αυτά και τα δεσμευόμαστε μέσα πέρα στο ελληνικό λαό για τους άλλους, φυσικά, όπως είναι φυσικό, πρέπει να, αυτό ισχύει και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, εάν πράξουμε τα ίδια, τότε οφείλουμε να υποστούμε τα ίδια. Οφείλουμε. Και μάλιστα πώς το κάνουμε. Αυτό το πράγμα το κάνουμε με ομολογία ενοχής εκ των προτέρων, ώστε οποιοσδήποτε Έλληνας, εάν διαπιστώσει αθέτηση ή παραβίαση των δεσμεύσεων, να μπορεί να μας κυνηγήσει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά. Και αυτό ψηφίστηκε από το συνέδριο του ΕΠΑΜ ομόφωνα. Κανένας κανένα μέλος του ΕΠΑΜ δεν έθεσε θέμα ή, να το πούμε έτσι, προβληματισμό για το ζήτημα αυτό. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της Ελλάδας. Αυτό ισχύει γενικά για την πολιτική, παύλα οικονομική πολιτική. Ισχύει και για τα επιμέρους όμως, όπως για την προστασία της οικογένειας. Φυσικά. Φυσικά υπάρχει ένα ψήφισμα ειδικό που βγήκε από το συνέδριο. Πρωτοτυπούμε και σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι θέμα πρωτοτυπίας, είναι θέμα ότι εμείς πάντα ζητάμε, πάντα απαντάμε στα επίκαιρα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή το ψήφισμα αυτό από το συνέδριο αφορά την μέρημνα για τη μητότητα και το παιδί, φυσικά για την οικογένεια, όπου ως πυρός της πυρήνας είναι η πατρότητα, η μητρότητα και φυσικά το παιδί. Εμείς βγήκαμε με ψήφισμα υπέρ της οικογένειας, ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο, όχι απλά το κράτος να εγγυηθεί την οικογένεια, να προστατεύσει τη μητρότητα από κάθε άποψη και φυσικά το παιδί, αλλά θα πρέπει να ξαναμπεί στην κουλτούρα μας, να το πούμε έτσι, στον πολιτισμό μας, να αποκατασταθεί η έννοια της μητρότητας, της μητέρας και του ρόλου της και φυσικά της προστασίας του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η οικογένεια, η μητρότητα και το παιδί να βρίσκεται υποδιωγμό επίσημα από την ελληνική παιδεία, από την ελληνική πολιτεία, αν είναι αυτή η ελληνική πολιτεία, τέλος πάντων. Αυτό που ονομάζεται ελληνική πολιτεία.
Δεν είναι δυνατόν το ανήλικο παιδί να είναι τεκμήριο διαβίωσης για μια οικογένεια. Δεν μπορεί να τίθεται στην αγορά υιοθεσίας. Λες και είναι, πώς να το πούμε, αγοράζεις ένα pet από ένα pet shop. Δηλαδή αυτά πράγματα είναι αδιανόητα. Αυτά που γίνονταν τα πέτρινα χρόνια γίνονται και σήμερα. Στην ουσία ναι, και πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα, διότι έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση όπου πλέον δεν αναγνωρίζεται καν η ίδια η έννοια της πατρότητας και της μητρότητας. Πρώτα και κύρια βέβαια της μητρότητας, γιατί όλοι ξέρουμε τη σημασία της μάνας. Αυτό το πράγμα, και ταυτόχρονα λέμε ότι πρέπει το κράτος να βοηθήσει έτσι ώστε να μην αποτελεί βάρος για την οικογένεια, οικονομικό πρώτα και κύρια βάρος, αλλά και συνολικά βάρος για την οικογένεια, η ανατροφή, η πραγματική ανατροφή ενός ελεύθερου πολίτη που θα πρέπει να είναι το ανήλικο τέκτο. Στο πρόγραμμα του ΕΠΑΜ υπάρχει σαφής δέσμευση σχετικά με το παιδί, όπου ανάμεσα στα άλλα, γιατί για μας δεν μπορούν να υπάρχουν τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες. Το παιδί είναι παιδί και πρέπει να προστατεύεται από την πρώτη στιγμή σε οποιαδήποτε οικογένεια, ανεξάρτητα αν είναι ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία, τέσσερα ή πέντε. Και ανεξάρτητα αν η μάνα είναι παντρεμένη ή άγαμη. Βεβαίως, σαφέστατα. Πολύ δε περισσότερο εάν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια. Δηλαδή είναι η μάνα με τα παιδιά που χρήζει μεγαλύτερης προστασίας, αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα στο ψήφισμα, αλλά φυσικά και για τον πατέρα, ο οποίος τυχαίνει να είναι μόνος του και να ανατρέφει μόνος του τα παιδιά. Ως προς τους σημερινούς τρίτεκνους ή τετράτεκνους, γιατί είσαι και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ναι. Δεν έχει νόημα αυτή η διάκριση, αφού θα είναι επί 2, επί 3, επί 4, επί 7. Εμείς λέμε ότι πρέπει από το πρώτο παιδί, από το πρώτο παιδί μιας οικογένειας, η οικογένεια για όλη τη διάρκεια της μέχρι την ενηλικίωσή του, μέχρι δηλαδή στην ουσία να τελειώσει το 12ο υποχρεωτικό σχολείο που θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, και με την προϋπόθεση ότι παρακολουθεί το 12ο, έτσι, το παιδί, η οικογένεια αυτή θα πρέπει να εισπάτει περίπου 300 ευρώ, ανάλογα δηλαδή με την εκτίμηση που υπάρχει κάθε φορά, 300 ευρώ το μήνα, ανά παιδί, ώστε να μπορέσουμε πρώτον αφενός να η οικογένεια να μην έχει το βάρος, να μην αποτελεί ούτε τεκμήριο φυσικά, αλλά ούτε και δυσβάστακτη υποχρέωση για το ανήλικο τέκνο για την οικογένεια. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, να μπορούμε να αναχαιτήσουμε άμεσα από την πρώτη στιγμή την κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας, το οποίο είναι δράμα. Αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία γενοκτονίας σε βάρος του ελληνικού λαού. Βέβαια, αυτά που λες, Δημήτρη Καζάκη, δεν είναι. Γίνονται στον Ευρωπαϊκό Βορρά, συμβαίνει αυτή η κοινωνική πολιτική, έτσι. Βεβαίως, ναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό. Απλούστατα, για πρώτη φορά η Ελλάδα θα αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτισμένης χώρας. Ναι. Μάλιστα. Η Σκυτάλη σε σένα, αγαπητέ Θοδωρή Βαλαή. Καλημέρα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι είχατε το συνέδριο τώρα μέσα στο Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Έχουμε και την επικαιρότητα εδώ με αυτή την κυβέρνηση που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Αν βέβαια δεν μας προλάβει η Ιταλία με το Ρέντσι, ο οποίος αντιδράει σε όσα του επιτάσσουν η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Θέλω πρώτα να ρωτήσω για την Ιταλία λίγο. Ο Ρέντσι θέλει να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες του, λέει, με ιδέα κεφάλαια. Πώς θα το κάνει αυτό, τι βλέπετε εκεί πέρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι οι ιταλικές τράπεζες. Να σας διακόψω λίγο. Θέλει να το κάνει μήπως μέσω ΕΛΑ, όπως μας έλεγε και η κυρία Μακρύ, ας πούμε, κάποτε, μέσω ΕΛΑ. Όχι. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να προσπαθήσει με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ευνοήσει την ανακεφαλαιοποίηση μέσω χρηματογορών. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν του ανοίξει τη γραμμή χρηματοδότησης, είτε ELA είτε κανονική χρηματοδότηση, με αποδοχή ομολόγων από τις τράπεζες, τότε θα αναγκαστεί να προχωρήσει κούρεμα καταθέσεων.
Ναι. Βλέπετε δηλαδή. Σε bail-in δηλαδή, αυτό το bail-in. Βλέπετε, βλέπετε δηλαδή ότι θα το κάνει έτσι παρότι τεράστια οικονομία η Ιταλία. Και θα μπορούσε να. Βεβαίως, αλλά οι τράπεζες τους είναι καταχρεωμένες μέχρι αηδίας. Δηλαδή, αν σε εμάς είναι μία φορά, στους Ιταλούς είναι τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Τα κόκκινα δάνεια είναι στα 360. Στην Ιταλία εδώ είναι 120-140 πόσα είναι και η Μέρκελ είναι εξωφρενών για αυτό το μισό τρισεκατομμύριο. Αλλά θα την κάνουμε, λέει, είναι πολλά τα κόκκινα δάνεια τους. Ναι, είναι σοβαρό θέμα. Γιατί πιέζουν οι Γερμανοί, γιατί εκεί με το ζήτημα των κόκκινων δανείων θα γίνει ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, να προχωρήσουν πληστηριασμούς αυτό το ζήτημα. Γιατί και στην Ιταλία, βέβαια, όχι σαν την Ελλάδα. Υπάρχει το θέμα της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, το οποίο βέβαια θέλει να γίνει, θέλει να λυθεί. Από την άλλη μεριά όμως, ο Ιταλός είναι φευγάτος. Ο μέσος Ιταλός έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν επιλέγεις κόμμα το οποίο με σαφήνεια σου λέει ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το κόμμα των Πέντε Αστέρων, όπου κυριάρχησε στις δημοτικές εκλογές σε πολλές μεγάλες πόλεις στην Ιταλία. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ρετζίνη έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχει τρομακτικό πρόβλημα με τους Ιταλούς, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι σε κεμάς ραγιάδες, δεν υπήρχαν ποτέ με αυτό το χαρακτήρα. Λοιπόν, και βλέπουν βεβαίως και τους Βρετανούς που είπαν το Brexit και όλα αυτά τα πράγματα και είναι έτοιμοι να την κάνουν σε αυτή την ιστορία. Τώρα, το πώς θα τους κρατήσουν, θα δούμε. Επίσης πήγε ο κύριος Τσίπρας τώρα στην Κίνα, μάλλον ακόμα εκεί βρίσκεται. Ένα από τα μέτρα που εκεί υπέγραψε. Ναι, όπως μπορεί να μας κάνουν και τη χάρη. Μπορεί να μας κάνουν και τη χάρη και να το κρατήσουν μόνιμα, δεν ξέρω. Μάλιστα, ναι. Ναι. Ένα λοιπόν από τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν με τα συστημικά μέσα είναι και λέει και μια δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στο θριάσιο πεδίο. Αλήθεια, ναι, αυτό είναι γνωστό, ναι, είναι καιρό τώρα. Στην Ελευσίνα, έτσι. Αλήθεια, πόσο ναι. Θα κόστησε αυτό το δύσμηρο κράτος να φτιάξει ένα διαμετακομιστικό κέντρο με δικά του κεφάλαια στο θριάσιο? Πόσο πια απέχει από τον Πειραιά αυτό το θριάσιο? Στην Ανταρκτική βρίσκεται. Όχι, όχι, αλλά απλά γίνεται αυτή τη στιγμή, γίνεται μια συμφωνία να υπάρχει μονοπόλιο εδώ σε αυτή τη χώρα με το κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, το οποίο θα το αναλάβουν οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να είναι το δημοσίου. Και φυσικά θα προϋποθέτει ειδική οικονομική ζώνη. Δεν θα είναι μια απλή ιστορία αυτό το πράγμα. Ειδική οικονομική ζώνη υπέρ πιανών, υπέρ χωρίων, υπέρ των Κινέζων αποκλειστικά. Βέβαια. Και όποιας άλλης εταιρείας αναμειχθεί σε αυτή την ιστορία. Και ελληνικές δηλαδή εταιρείες βλέπετε εσείς? Δεν νομίζω να υπάρξουν ελληνικές εταιρείες μετά το φθινόπωρο. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μπει ήδη σε μια διαδικασία οι λίγες καθ' αυτό ελληνικές εταιρείες που έχουν μείνει σε διάφορους κλάδους όπου είχαν ένα στοιχείο, ένα μερίδιο αγοράς, αυτή τη στιγμή καταραίουν. Ειδικά μετά τον Μαρινόπουλο έχουμε δει ένα ντόμινο κανονιών ανεφρηγουμένο, και από ό,τι ακούω από την αγορά τα κανόνια θα συνεχίσουν και μάλιστα θα είναι πολύ δυνατά. Αυτό που φαίνεται από την περίπτωση του Μαρινόπουλου είναι ότι οι μεγάλες οικογένειες, αυτές που ελέγχανε δηλαδή τις πολλές επιχειρήσεις, τα κάνουν λαϊλασία ταμείων και φεύγουν. Σηκώνονται και φεύγουν. Ακούγεται έντονα ότι αλλάζουν διοίκηση και πολλές εταιρείες, όπως και τράπεζες. Όπως και, ναι. Γίνεται σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Η ιστορία του Μαρινόπουλου είναι πολύ χαρακτηριστική. Είναι μια δόλια πτώχευση σε συνεργασία της οικογένειας Μαρινόπουλου με τις τράπεζες. Προετοιμάστηκε τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια περίπου. Και αυτή τη στιγμή θα έχει απανωτά χτυπήματα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, περίπου 13.000 εργαζόμενοι που είναι στην εταιρεία Μαρινόπουλος, αλλά και σε πάρα πολλές εταιρείες, ελληνικές προμηθευτικές εταιρείες, οι οποίες κατά κύριο λόγο έπεσαν στην παγίδα που τους έφυγαν τράπεζες και Μαρινόπουλος. Τους κλέψαν τα λεφτά, τους φάγαν τα λεφτά λοιπόν. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και 2-2,5 χρόνια εγώ παρατηρούσα, παράδειγμα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος να είναι σχεδόν άδεια, ιδιαίτερα από προϊόντα τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή είχε δυσκολία στο να τους φορτώνει με χρέη ο Μαρινόπουλος. Λοιπόν, και φυσικά όποιον άλλων εταιριών έγκαιρα και γρήγορα καταλάβανε ποιο παιχνίδι έπαιζε η συγκεκριμένη αλυσίδα. Από εκεί και πέρα τώρα έγινε αυτή, σίγουρα έχει πολιτικές πλάτες αυτό το σκάνδαλο. Σίγουρα. Η
Γιατί δεν θα έπρεπε να μπει στο άρθρο 99, θα έπρεπε να μπει σε γενική καθάρριση η εταιρεία με εισαγγελέα και να τους κάνει να κυνηγήσει τράπεζες και ιδιοκτήτες σε αυτήν την ιστορία. Και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να πάρουν μέτρα ενάντια σε αυτούς. Αλλά τους βάζουν στο άρθρο 99 για να μπορέσουν να μην πάνε για δολή απτόχευση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα μπορούσαν να τους είχαν κυνηγήσει. Και όλα αυτά τα πράγματα, πώς λένε, τα χρέη προς την εφορία, τα χρέη προς τους εργαζόμενους, τα χρέη προς τους βουλευτές, θα τα πληρώσει βεβαίως ο ελληνικός λαός. Φυσικά το γνωστό υποζύγιο. Αλλά το δράμα είναι, δείτε, αμέσως μετά έχουμε το κλείσιμο της Νίκας. Κάτι το οποίο το βλέπαμε να έρχονταν εδώ και περίπου ένα χρόνο. Το κλείσιμο της Νίκας. Της Ολλανδοποίησης δηλαδή. Της Νίκας. Επέρχεται της Κρέτα Φάρμ. Από τουλάχιστον ακούγεται από την αγορά πολύ έντονα γιατί έχει φωτωθεί τρομακτικά χρέη. Είχαμε την αυτοκτονία του Μαμιδάκη. Ναι. Της Μαμιδάκης Oil. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να μου επιτρέψετε να πω μια ιστορία η οποία είναι γνωστή σε όσους κινούνται στις διεθνείς αγορές. Στις διεθνείς αγορές υπάρχει ένας όρος που λέγεται αυτοφοράκιας. Ποιος είναι αυτός? Συνήθως σε χώρες που είναι, πώς να το πούμε, όπου η οργανωμένη πολιτική μαφία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται και λαιλατεί μεγάλες επιχειρήσεις οτιδήποτε, χρησιμοποιεί επιχειρηματίες ως βιτρίνες ή στελέχη. Ως βιτρίνες αυτούς τους ονομάζουμε αυτοφοράκηδες. Όταν πάει κάτι στραβό, είτε αυτοκτονούν, είτε βρίσκονται στη φυλακή με αυτόφορο, είτε πολύ συχνά με τσιμεντένια παπούτσια στον πάτο της θάλασσας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κ. Μαμιδάκης Oil δεν νομίζω ότι αυτοκτόνησε γιατί είχε χρέη. Να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, είναι η προσωπική μου εικόνα. Άρα, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τον αυτοκτόνησαν, λες. Όχι. Αυτοκτόνησε. Δεν είναι αλλά για την πράξη. Για να κρύψει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό, να το πούμε έτσι διαφορετικά. Θυμόμαστε και την παλιά υπόθεση της Minoan Lines. Που αυτοκτόνησε ο άνθρωπος, έτσι. Είναι πολύ απλό. Ήταν σε βιτρίνα. Ως φινιάς λέτε τώρα, ως φινιάς. Μπράβο. Ναι, δεν θυμόμαι το όνομα. Το επώνυμο. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν είσαι βιτρίνα για πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους σκιώδης και φτάνεις στα όρια σου, πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσεις την οικογένειά σου. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε Καζάκη, από ό,τι μας λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι το παίζουν ανά τον κόσμο δισεκατομμυριούχοι ή επιχειρηματίες είναι απλά βιτρίνες των πολυεθνικών τραπεζών. Αυτό λέτε τώρα. Πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς. Αρκετοί. Ναι, αρκετοί. Και επίσης, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, πρέπει να προσθέσουμε ότι πολλά από τα παιδιά του Σιμίτη, υπουργοί τότε, βρίσκονται σήμερα στο Αζερβαϊτζάν, πού αλλού. Βεβαίως, έχουν πάρει θέσεις αυτοφοράκιδων. Και η κυρία Δαμανάκη μπήκε στο Μονακό, αν το μάθατε, στο ίδρυμα του πρίγκιπα εκεί. Ναι, άλλη μόνο, δεν που θα πήγαινε. Ναι, μάλιστα. Που θα πήγαινε στο δημόσιο να δουλέψει ανυπάλληλος, άλλη μόνο. Έχω μία-δύο-τρεις εξωτερικές ερωτήσεις οικονομικής πολιτικής, αν μου επιτρέπετε. Παρότι σας είπα, η επικαιρότητα τρέχει. Πρώτα απ' όλα, το 2013 είχε γίνει, αν θυμάστε, ένα σορτάρισμα από το Σόρο στο Αυστραλιανό δολάριο. Το θυμάστε? Ναι. Μπορείτε λίγο να μας πείτε τι είχε γίνει εκεί πέρα, με την έννοια ότι τις πληροφορίες του είχε δώσει η Αυστραλιανή κυβέρνηση ή απλώς παίχθηκε κερδοσκοπικό παιχνίδι? Όχι, ήταν σαφέστατα με την κυβέρνηση μαζί. Ήταν μαζί με την κυβέρνηση. Βέβαια, όπως κάνει τώρα με την κυβέρνηση Κάμερον. Ναι. Ίδιο παιχνίδι πάνε να παίξουν τώρα με τη Βρετανική Λίρα και την κυβέρνηση Κάμερον. Πάλι δηλαδή. Γιατί ο Κάμερον παραμένει εκεί και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Πάλι δηλαδή όπως το 1992 τότε που είχε βγάλει. Ακριβώς, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Πάνε να οδηγήσουν τη Βρετανική οικονομία σε αδιέξοδο για να πούνε ότι μετά φταίει τον Brexit. Και έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ναι. Δεν έχει κινήσει διαδικασίες, δεν έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα, δεν είναι τίποτα απολύτως. Οδηγούν τη Βρετανική οικονομία σε αδιέξοδο, σε κατάρρευση, δηλαδή είναι νομισματική κατάρρευση, μόνο και μόνο για να πούν μετά στους Βρετανούς, ορίστε, κοίτατε τι πάθατε με το που ψηφίσατε τον Brexit. Σε μία από τις προηγούμενες φορές. Είναι εγκληματίες, κανονικά πρέπει να τους συλλάβουν. Σε μία από τις προηγούμενες. Τον Κάμερον και τη συμμορία του. Ναι, σε μία από τις προηγούμενες φορές που είχατε βγει εδώ πέρα από τις πολλές εκπομπές. Είχε αναφέρει και ο κύριος Ιωάννου ότι στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, σε χώρες δηλαδή με ισχυρά νομίσματα και ισχυρή οικονομία και κοινωνικό κράτος, έχει ψηφιστεί και εκεί κούρεμα καταθέσεων. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είχατε πει? Από τους G7. Από τους G7 δηλαδή αυτό. Ναι.
Ναι, πώς είναι δυνατόν τώρα εκεί, ας πούμε, με ισχυρές οικονομίες να αποδέχονται κάτι τέτοιο? Υποτίθεται ότι εκεί τυπώνουν νόμισμα ακόμα, έτσι δεν είναι? Μα είναι πολύ απλό. Όταν εξαγοράζεις πολιτικές κυβερνήσεις, είναι τελείως. Είναι εύκολο. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω, είχα μια απορία όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιαπωνία έχει ένα χρέος, αν δεν κάνω λάθος, το 230% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, έτσι δεν είναι? Ναι. Όμως εκεί οι αγορές δεν την κυρίσουν σε πτώχευση. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε γρήγορα, ας πούμε, πώς γίνεται? Γιατί πολύ απλά δεν εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές. Δανείζεται εσωτερικά με το δικό του νόμισμα. Δηλαδή αυτό το 230%. Δεν εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές. Αυτό το 230% όμως, παρότι έχει το δικό του νόμισμα, πώς δημιουργήθηκε τόσο μεγάλο χρέος εκεί πέρα? Με την αναχρηματοδότηση διαμέσου, όπως ας πούμε γινόταν και με εμάς, πώς εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια για παράδειγμα το Ιαπωνικό κράτος και δίνοντάς στους Ιάπωνες πολίτες. Δεν τα πουλάει έξω, τα δίνει στους Ιάπωνες πολίτες. Αυτό έχει ένα επιτόκιο. Ναι. Έτσι, και αναχρηματοδοτείται. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Και το χρήμα παραμένει μέσα στην Ιαπωνική οικονομία. Μπορεί να αυξάνει το χρέος, αλλά παραμένει το χρήμα μέσα στην Ιαπωνική οικονομία. Δεν φεύγει. Και το δεύτερο είναι με το να κόβει συνέχεια νόμισμα. Επιπλέον νόμισμα. Το οποίο δεν είναι πληθωριστικό, φαντάζομαι. Όχι. Δεν είναι δηλαδή όπως. Παραγωγική μηχανή. Ναι, δεν είναι όπως το δολάριο δηλαδή. Όχι, το δολάριο. Και το δολάριο δεν είναι πληθωριστικό, αλλά για άλλους λόγους. Το δολάριο δεν είναι πληθωριστικό γιατί η αμερικάνικη οικονομία και μια δεύτερη αμερικάνικη οικονομία στο μέγεθος της αμερικάνικης οικονομίας που είναι λεγόμενες αμερικανικές πολυεθνικές. Οι οποίες χρηματοδοτούν πολέμους, όπως έχετε πει και εσείς. Βεβαίως. Πολέμους και διείσδυση στην παγκόσμια οικονομία. Οι οποίοι παράγουν στο εξωτερικό της Αμερικής άλλο ένα ΑΕΠ της Αμερικής και απορροφούν όλο το επιπλέον νόμισμα που κυκλοφορεί. Και φυσικά διαμέσου των αμερικανικών πολιτικών και αμερικανικών τραπεζών διοχετεύεται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τουρισμό. Αλήθεια, τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό της κρουαζιέρας που έχουν όλα τα γεύματα μέσα, βγαίνουν ίσα-ίσα, κάνουν μια βόλτα και ξαναμπαίνουν μέσα στο πλοίο? Αυτόν τον τουρισμό θέλουμε, ας πούμε? Όχι, βέβαια. Θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος να έρχεται για τη χώρα μας. Αυτοί δεν έρχονται για τη χώρα μας. Και δεύτερον, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του να καταργηθεί αυτό το τύπο τουρισμού. Να περιοριστεί δραματικά η κρουαζιέρα και να ενισχυθεί η εγχώρια κρουαζιέρα με ειδικά σκάφη. Να χαμηλώσουμε δηλαδή τα μεγέθη. Δεν μπορώ, εγώ μόνο και που τα βλέπω αυτά τα τέρατα, μου δημιουργούν, πώς να το πούμε, πρόβλημα. Δεν μπορεί να εμφανίζουν αυτά τα τέρατα, ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου ή σε οτιδήποτε. Μιλάμε για οπτική ρύπανση. Για να μην πω τίποτα χειρότερο με τη ρύπανση που υπάρχει. Στον τουρισμό πρέπει να σπάσουν τα κυκλώματα. Τα κυκλώματα που υπάρχουν. Να ευνοηθεί ο μικρός και ο μεσαίος. Να ενισχύσουμε τον τουρισμό έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει, πώς το λένε, custom, να είναι προσανατολισμένη στην ειδική μεταχείριση του επισκέπτη ο τουρισμός μας και ταυτόχρονα να προσεγγίσει τουρισμό ο οποίος να είναι υψηλής απόδοσης και σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει ο επισκέπτης και με τη δυνατότητα να αποφέρει στην οικονομία. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευτεί η τουριστική οικονομία. Δεν είναι δυνατόν να την εκμεταλλεύει το κάθε tour operator ή κάθε πολυεθνική. Εγώ δηλαδή αμφιβάλλω αν και αυτοί οι ξενοδόχοι των 4 και 5 αστέρων έχουν κέρδος εκεί που τον έχουν φτάσει. Όχι βέβαια. Μα αυτό είναι ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια συμπαιγνία. Να τους πετάξουν έξω. Αυτά τα κανόνια που λέμε τώρα θα δείτε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη με το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου. Θα πάρα πολλά τουριστικά εκείνη θα βγουν στο σφυρί από τις τράπεζες και φυσικά από προμηθευτές ή tour operators οι οποίοι κλείσαν συμβόλαια με άλλο ΦΠΑ και μετά η κυβέρνηση έβαλε άλλο ΦΠΑ και έριξε έξω πάρα πολλούς επιχειρηματίες στον τουρισμό. Για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, μιλάμε τώρα σε 4 και 5 αστέρια ξενοδοχεία 10 ευρώ το δωμάτιο, 12 ευρώ. Ναι, μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν μέσα. Απλά κλείνουν αυτές τις συμφωνίες μόνο και μόνο για να μην κλείσουν το ξενοδοχείο τους. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνει αυτό. Ναι, και κατά τα άλλα τους έφτιαγε η παλιά δραχμή που η σεζόν ξεκινούσε 15 Φλεβάρι και τώρα ξεκινάει 15 Μάη και λένε ευτυχώς, ας πούμε. Ούτε καν. Γιατί από ό,τι μου λέγανε τώρα στο Αιγαίο, για παράδειγμα, βεβαίως εντάξει με εξαίρεση τα πολύ γνωστά νησιά, κυρίως στη Μύκονο, αλλά και στη Μύκονο μας λέγανε άνθρωποι του τουρισμού 30% πτώση.
αν έχει την Μύκονο 30% πτώση, με συγχωρείτε, τι γίνεται στα υπόλοιπα νησιά. Ο Ιούνιος ήταν θάνατος για το Αιγαίο. Την κότη διέλυση. Περιμένουν όλοι τώρα να δουν τι θα γίνει με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά έτσι θα ζούμε. Την κότη διέλυσαν και τη δυσφήμισαν με τους μετανάστες. Τη Λέσβο τα ξέρετε. Δεν τα συζητάμε για αυτά τα νησιά, τα έχουν καταστρέψει ολοκληρωτικά. Λοιπόν, αλλά έτσι θα ζούμε. Να περιμένουμε 2 μήνες το χρόνο να δούμε τι μπορεί να βγάλει ο Κοσμάκης. Δηλαδή έλεος. Πέτρο, συνέχισε. Μάλιστα. Συζητούσαμε προηγουμένως, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, για πώς τους είπες, για τους αυτοφοράκηδες τέλος πάντων. Και κάποια φίλη εδώ που μας παρακολουθεί διαδικτυακά από την Αθήνα συμπληρώνει ότι εκείνη τη μέρα, λέει, που βούτυξε στο κενό ο Σφινιάς, βρισκόμουν στο απέναντι πεζοδρόμιο στην παραλία του Πειραιά, λίγο μετά τον Άγιο Διονύση. Άκουσα ένα φοβερό γδούπο και γυρνώντας είδε διαλυμένο το κεφάλι του ανθρώπου. Λοιπόν, για να πάμε και στο Brexit. Έχουμε παρετήσεις Κάμερον. Πότε φεύγει αυτό, σε 2-3 μήνες? Αλλά και Φάραντζ. Τον Οκτώβριο λέει να φύγει. Και ο Φάραντζ επίσης φεύγει, τον Οκτώβριο κι αυτός. Αν και άλλη φορά είπε ότι φεύγει και δεν έφυγε. Φαίνεται ότι στη σκακέρα των Βρετανών αλλάζουν πολλά, ενώ στα πολιτικά κόμματα της Βρετανίας. Αλήθεια, υπάρχει και περίπτωση να μην φύγουν οι Βρετανοί τελικά? Δεν νομίζω. Κοίταξε να δεις κάτι τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι σε βάρος των Βρετανών πολιτών. Πολύ χοντρό παιχνίδι. Για πες. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ με τον τρόπο που κινείται αυτή τη στιγμή η Βρετανική οικονομία, με τον τρόπο την απραξία της Βρετανικής κυβέρνησης. Είναι τρομερό το παιχνίδι που παίζουν σε βάρος των Βρετανών. Έχει ξαναγίνει αυτό το παιχνιδάκι. Όχι μόνο με την κατάρρευση της λίρας του 1992, όπου έγινε με συνεργασία και με τις πλάτες κυβέρνησης Lee Majors, του Majors τότε εκείνη την εποχή, και του Σόρος, του κερδοσκόπου, αλλά και την εποχή Wilson στα μέσα της δεκαετίας του 70, μετά την κατάρρευση του Bretton Woods, όπου έβαλε, ήταν η μόνη χώρα ανεπτυγμένη που έβαλε το Delta Taft μέσα, με αποτέλεσμα να εξαμερικανιστεί η πολιτική της Βρετανίας και να ανοίξει το δρόμο για τη Θάτσερ. Ναι. Λοιπόν, παίζουν ένα πολύ χοντρό παιχνίδι αυτή τη στιγμή σε βάρος του Βρετανικού λαού. Όπως επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, μια και κάνετε μικρή παύση, αυτός ο Κόρμπιν τι ρόλο παίζει? Είχαμε και τη ζήτηση του. Είναι αλητήριος όσο και ο Κάμερον. Μάλιστα. Όσο και ο δικός μας. Αν είναι, λέει. Είναι διάδοχος του Μπλερ και μόνο αυτό τελειώνει, δηλαδή τα τελειώνει όλα. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλες ανακατατάξεις στο Εργατικό Κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι το Εργατικό Κόμμα θα διασπαστεί και το εύχομαι να διασπαστεί. Ποιο Εργατικό Κόμμα, κύριε Καζάκη, το έχουν διασύρει, σαν την αριστερά στην Ιταλία έγινε και αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, λέω το τυπικά το Εργατικό Κόμμα. Τυπικά, ναι, όπως το λέμε. Ναι. Λοιπόν, να διασπαστεί, δηλαδή, να διασπαστεί, να τελειώνει αυτό το μόρφωμα. Ο δικός μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή η ΛΑΕ έχουν φόβο να διασπαστούν? Κοίταξε να δεις, το ΣΥΡΙΖΑ όσο κρατάει την κουτάλα με το... Την εξουσία. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει φόβο. Δεν έχει φόβο, με την έννοια ότι αυτός που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει μείνει για την κουτάλα. Δεν υπάρχει ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτα. Υπάρχει μόνο η κουτάλα. Λοιπόν, και ότι φάωμεν, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο θα τρώμεν. Φάγουμε, λοιπόν. Πίωμεν, μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, από το συνέδριο, δεν ξέρω, σε διακόπτω. Από το, από το συνέδριο, από τους χαιρετισμούς, προκύπτει μια ένθερμη υποστήριξη ενός νέου σχήματος πριν τις εκλογές. Για πες και για αυτό το σενάριο. Για ποιο, για πες μου, δεν το κατάλαβα. Πολλοί, η ΛΑΕ και πολλά άλλα κόμματα που χαιρέτησαν. Είχαμε μια εντυπωσιακή παρουσία. Έδειξαν ότι θέλουν να συνυπάρξουμε για συνεργασία εκλογική. Ναι, καταρχάς υπήρξε αυτή η διάθεση. Να δούμε στην πράξη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση βέβαια είναι καλά. Όχι, δεν μας έκανε εντύπωση η απουσία του ΚΚΕ. Αυτό γιατί υπήρχε πρόσκληση. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Άρα δεν μας έκανε εντύπωση. Τα μέσα, τα ΜΜΕ, γιατί δεν έρχονται ποτέ πρόσκληση? Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πότε στο Ελλάδα. Ενημερώνονται, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και με προσωπική. Υπήρχαν δημοσιογράφοι, αλλά όχι τώρα κανάλια και ιστορίες. Άλλοι μόνο.
εμείς θα τους κάνουμε την έκπληξη και μόνο τότε θα αναγκαστούν. Αυτή τη στιγμή κάνουν έναν αγώνα, μοναδικό αγώνα. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να εμφανιστεί ότι υπάρχει ΕΠΑΜ. Αυτή είναι η βασική του γραμμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συνεισφορά που κάνουν στην ανάπτυξη του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, αυτό από τις προσκλήσεις απλά μας έκανε εντύπωση, όχι τόσο το ΚΚΕ, το περιμέναμε να το πούμε έτσι, θα ήταν μάλλον χαζό, μάλλον μεγάλη έκπληξη το να ερχόταν εκπρόσωπος του ΚΚΕ στο συνέδριο. Αυτό όμως μας έκανε εντύπωση είναι ότι δεν ήρθε ούτε η κλέψη ελευθερίας, πυρόγα, δεν ξέρω τι, αυτό πράγμα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε προσκληθεί. Αυτό που μας έκανε εντύπωση που δεν ήρθε, άρα για ποια συνεργασία συζητάει. Πιθανόν με Βαρουφάκη, άλλωστε και όταν, και όταν η ΛΑΕ είχε συνδιάσκεψη, πάλι έλειπε στην Πορτογαλία. Άρα κάνουν κάτι διεθνές. Όχι, αλλά διεθνές. Εκεί είχε αντιπροσωπεία. Εμείς δεν λέμε για το Ισόγκια. Έστειλε, εκεί έστειλε, αλλά η ίδια έλειπε στην Πορτογαλία, που σημαίνει ότι γυρίζει πρωτεύουσες, άρα προσπαθούν με Βαρουφάκη να κάνουν κάτι κοινό. Προσπαθεί, γιατί από ό,τι διαβάστηκε στο μήνυμά της, μίλησε στην Πορτογαλία, στο συνέδριο του Μπλόκου της Αριστεράς, ως εκπρόσωπος του κινήματος Plan B του κ. Βαρουφάκη. Λοιπόν, επίσης μάθαμε ότι όταν την έβγαλε ο κ. Λιάτσο στην εκπομπή του, στο Κόντρα TV, απαγόρευσε ρητά να μπει ερώτηση σχετικά με το Εθνικό Νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί την πάτησε στο Sky και φυσούσε και δεν κρύωνε, γιατί παραλύσε. Είναι χαρακτηριστικό. Εμένα μου το είπανε πάρα πολύ, πώς να το πούμε, τηλεθεατές οι οποίοι πήρανε και στη συγκεκριμένη εκπομπή τους ρώτησαν τι θέλετε να ρωτήσετε. Είπανε να ρωτήσουμε για το Εθνικό Νόμισμα και τους κλείσανε το τηλέφωνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε προηγούμενη συμφωνία. Δηλαδή μια συμφωνία που βέβαια και μόνο αυτό λέει πολλά. Για μένα λέει πολλά. Από εκεί κύριε Καζάκη, καταλαβαίνετε αν μου επιτρέπετε πόσο μικρούς πολιτικούς έχει η Ελλάδα να ντρέπεσαι να μιλήσει για το Εθνικό Νόμισμα. Δεν κλείσαν ποτέ οι τράπεζες με το Εθνικό Νόμισμα, ούτε είχαμε 2 εκατομμύρια νέκους ποτέ. Προς Θεού. Αλλά αφήστε, γιατί δεν πρέπει να πεις ανοιχτά και ξεκάθαρα την άποψή σου. Γιατί φοβάται κάποιος να πει ανοιχτά την άποψη. Ας είναι ενάντια στο Εθνικό Νόμισμα. Δηλαδή από τη μία αυτοί οι δημοσιογράφοι της πλάκας κόπτονται για το λαό που πεινάει και από την άλλη φοβόμαστε να μην γυρίζουμε στο Εθνικό Νόμισμα. Μα το ευρώ μας διέλυσε, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν θέμα του δημοσιογράφου. Είναι θέμα του καλεσμένου. Δεν μίλησα και για τον κύριο Λιάτσο μόνο, μίλησα και για το Skype που προφανώς. Συμφωνώ. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι προφανές ότι ο καλεσμένος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, θα με ρωτήσω ότι θέλετε εκτός από αυτά. Ναι. Κάτι για παράδειγμα που δεν το κάνει ποτέ εγώ. Ναι. Ποτέ. Άλλωστε, εσάς δεν σας βγάζουν κιόλας εύκολα πλέον, είπαμε για τη μάνα. Όταν με βγάζανε, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι με ρωτάγανε πού θέλετε να κινηθεί η συζήτηση. Λέω όπως σας βγαίνει. Ελεύθερα όπως σας βγαίνει. Μάλιστα. Τώρα να επανέλθουμε, οδεύουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Επίσης, την Κυριακή συζητήθηκε και το καταστατικό στο συνέδριο. Ναι, ψηφίστηκε το νέο καταστατικό του ΕΠΑΜ, το οποίο διορθώνει μια σειρά προβλήματα που υπήρχαν παλιότερα με το καταστατικό, έτσι ώστε να υπάρχει πιο ομαλή λειτουργία στο ΕΠΑΜ, πιο, να το πούμε έτσι, πιο δημοκρατική, όχι πως δεν ήταν δημοκρατικά τα προηγούμενα, αλλά πιο δημοκρατική με την έννοια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Πυρήνα και να είναι ξεκάθαρη η σχέση με το κεντρικό όργανο, ώστε να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία του ΕΠΑΜ. Αυτό ψάχναμε το καταστατικό. Να είναι πιο αποτελεσματική. Πιο αποτελεσματικό. Να μην δημιουργήσει εγχύσεις, παρανοήσεις κτλ. Και χρειαζόμαστε συνταγματικό δικαστήριο για να μας λύσει τα του καταστατικού μας. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο περσινό. Σήμερα ο μήνας έχει 5 και στην πλατεία Συντάγματος θα έχουμε μεγάλη ή μικρότερη ισχύω κινητοποίηση. Ναι. Και βλέπω εδώ ένα περσινό κείμενο το οποίο είναι γραμμένο από τον Τζανί τον Κούσκο.
Θέλω να το επιβεβαιώσεις αν ισχύει. Έχει λέει μια πληροφορία που είχε μια πληροφορία από το εξωτερικό ότι ο Σόιμπλε σε αγαστή συνεργασία με τους τραπεζίτες της ΕΕ συμφώνησαν να μπλοκάρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων Ελλήνων έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω από μίζες, αρπαχτές, λίστα λαγκάρντε, τραβηχτικές από τράπεζες κλπ. Και σε περίπτωση που η Ελλάδα χρεοκοπήσει, να καλύψουν τις ζημιές του EFSF και της ΕΚΤ από αυτά. Μιλάμε για πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέει κι άλλα, αλλά για χάρη συντομίας. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Και ένα ακροτελεύτιο, παίζετε και για τα προτάγματα, γιατί πολλοί κόσμος ενδεχομένως μερικοί να μην γνωρίζουν αυτά τα προτάγματα. Το είναι της ιδρυτικής του ΕΠΑΜ, είναι η βασική πολιτική συμφωνία που μας ένωσε όλους ανεξάρτητα αν προερχόμαστε από τα δεξιά ή από τα αριστερά ή από το κέντρο ή από οτιδήποτε άλλο. Τα είναι βασικά πέντε. Το πρώτο είναι η μη αναγνώριση και διαγραφή του χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο είναι η κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και συνθήκων, κατάργηση δηλαδή του καθεστώτος κατοχής που έχουν επιβληθεί, που έχουν επιβάλει δανειστές στη χώρα μας. Το τρίτο είναι την έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να πάμε σε εθνικό νόμισμα για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την αυτοτελή ανάπτυξη, ανεξάρτητη ανάπτυξη της χώρας μας. Το τέταρτο είναι να καθίσουν ως καμνή όσοι υπέγραψαν και στήριξαν το μνημονιακό καθεστώς κατοχής της χώρας. Και το πέμπτο είναι νέο σύνταγμα. Να υπάρξει ένα νέο σύνταγμα που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα του πολίτη και προπαντός να μην επιτρέψει ξανά σε οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία ή κυβέρνηση να ασχηδωτεί ή να σφετεριστεί την εξουσία. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, λέγοντας ότι οι μάχες, ότι αυτός ο τόπος, η επιβίωση μάλλον των Ελλήνων σε αυτόν τον τόπο, δεν ήταν αυτονόητη, έτσι. Πάντα πέρασαν μάχες και μάχες για να καταφέρουν αυτό το αγαθό της ανεξαρτησίας, έτσι. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε τη μάχη του Μαραθώνα ανάμεσα στους Πέρσες και στους Έλληνες. Είχαμε μια άλλη μάχη του Μαραθώνα, η φίλη μου η Ελένη Ξένου με στέλνει ότι σαν σήμερα ο Γκούρας νίκησε στον Μαραθώνα 3.000 Οθωμανούς και μάλιστα έκοψε και 30 κεφάλια Τούρκων. Μιμούμενος λέει το βάρβαρο επινίκιο τουρκικό έθιμο. Έκοψε 30 κεφάλια από τους Τούρκους πεσόντες και τα απέστειλε στην Αθήνα. Μαζί με τις δύο πολεμικές σημαίες εν είδη θριάμβου. Λοιπόν, θα πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες, να το εννοήσουν, όπως έλεγε και ο Καποδίστριας, ότι ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος της επιβίωσης, έτσι. Ανάμεσα. Όχι, βέβαια, ναι. Απλά πρέπει να έχουμε συνείδηση και βέβαια να αποκατασταθεί ο εθνισμός του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βόλι. Sport News 90,1.